Προλιένει το έδαφο για τι προκλήσει που θα λάβουν χώρα στα κατεχόμενα την 20η Ιουλίου ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα. Σε δήλωσή του για την συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή, στην οποία αναφέρεται ω ειρηνευτική επιχείρηση, μιλά για δικαιολογημένη και απολύτω αναγκαία πράξη και φτάνοντα στο σήμερα, ξεκαθαρίζει ότι η μόνη λύση του Κυπριακού είναι η λύση δύο κρατών. Ο πρόεδρο μα καλεί τη διεθνή κοινότητα μέσω κάθε πλατφόρμα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου το συντομότερο. Η σημασία αυτή τη έκκληση είναι να λυθεί ο γόρδιο δεσμό μόνιμα και με δίκιο τρόπο. Ήρθε η ώρα τη αναγνώριση κυριαρχική ισότητα και του ίσου διεθνού καθεσμού των Τουρκοκυπρίων και της αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Για την Τουρκία το κυπριακό δεν είναι πρόβλημα, είναι ο εθνικός μας σκοπός, συμπλήρωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ προσθέτοντα ότι δεν θα γίνει καμία έκπτωση στα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, ενώ επανήλθε στις κατηγορίες για στρατικοποίηση τη Κύπρου στη σκιά του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Εμεί θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα εναντίον αυτών των ενεργειών των Ελληνοκυπρίων που διαταράσσουν την ισορροπία στο νησί και αποτελούν απειλή για την ασφάλεια τη τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου. Με αυτή την ρητορική, κατηφορίζει για το νησί σχεδόν ολόκληρη η τουρκική πολιτική ηγεσία τι επόμενε ημέρε. Και παρότι έγιναν παρενέσει προ τον Ρετζέπ Τέμπερτογκάν από τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπω αποφύγει τι ακραίε εθνικιστικέ κορώνε, η Άγκυρα ήδη ανεβάζει του τόνου. Παρά την άτεκτη στάση τη Τουρκία, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Παραμένει προσιλωμένο στον στόχο τη επανέναρξη των συνομιλιών, όπω δήλωσε σε συνέντευξή του στην καθημερινή, και πρόσθεσε πω μέσω του διαλόγου μπορεί με νέα προσέγγιση κατά την αναφορά του να υπάρξει κατάληξη σε λύση. Πιστεύω ότι με μια νέα προσέγγιση και μεγαλύτερη έμφαση στην γεωπολιτική διάσταση του Κυπριακού, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση αποδεκτή από όλου. Το κλειδί είναι η επανέναρξη του διαλόγου. Αν αυτό συμβεί, μπορούμε να επιτύχουμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση και για του Ελληνοκύπριου και για του Τουρκοκύπριου. Εμεί, ακόμα μια φορά, δημόσια, δηλώνουμε την ετοιμότητά μα να συμβάλλουμε περισσότερο, ακόμη περισσότερο θετικά σε αυτή την προσπάθεια για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει από το σημείο που έχουν διακοπεί. Σε σχέση με τι εκθέσει του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τι καλέ του υπηρεσίε και την ειρηνευτική δύναμη, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει μεν με θετικό πρόσημο την προσήλωσή του στην επανέναρξη τη διαπραγμάτευση για επίλυση του Κυπριακού, ψέγει όμω την τακτική των ίσων αποστάσεων και τη επίρρηψη ίσων ευθυνών που υιοθετεί ο Αντώνιο Κουντέρε. Οδηγεί σε αρκετέ περιπτώσει τη μη αντικειμενική καταγραφή τη κατάσταση επί του εδάφου και οπωσδήποτε αποτυγχάνει να δώσει την εικόνα τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και παραβίαση από το 1974 τη εδαφική ακαιρότητα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Και ενώ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, μόλι 48 ώρε πριν, δηλώνει αισιόδοξο για θετικά νέα στο Κυπριακό εντό του 2024, η πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησε δημόσια. Δεν μπορώ να είμαι τόσο αισιόδοξη να μιλήσω για αισιοδοξία. Δεν βλέπω προ το παρόν κάτι θετικό. Μακάρι να γίνει. Και εμεί γι' αυτό εργαζόμαστε και γι' αυτό εξάλλου στείλαμε και αν θέλετε τις δικές μας προτάσεις με την παράθεση ταυτόχρονα των θέσεων μας ο Δημοκρατικός Συναγερμός στον Πρόεδρο. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επέμεινε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για άρση του αδιεξόδου. Είναι στα χέρια του Πρόεδρου η απόφαση πώς θα κινηθεί αλλά και δική του η ευθύνη για τις όποιες εξελίξεις κατέληξε ο Στέφανος Στεφάνου.